Στη Ζάκυνθο, παρά τη σφοδρή κακοκαιρία, η απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κανονικά, αν και όπως πάντα με διασπασμένες δυνάμεις. Μέλη του ΠΑΜΕ και σωματεία εργαζομένων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συγκεντρώθηκαν από το πρωί στην πλατεία Δημοκρατίας, από όπου και ξεκίνησε πορεία στους δρόμους της πόλης. Παρόλη τη βροχή, παρόλο δηλαδή ότι μας τα έχει χαλάσει ο καιρός, βλέπουμε ότι υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο στην απεργιακή συγκέντρωση και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχει συμμετοχή και στην απεργία από τη στιγμή που στην πρωτοβάθμια, παραδείγματος χάρη στα δημοτικά, έχουμε ένα ποσοστό 45%, σε δευτεροβάθμια επίσης γύρω στο 40%, στις τράπεζες γύρω στο 12%, στον ιδιωτικό τομέα είναι λίγο πιο χαμηλά. Σε μέρα απεργίας, όλοι οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δείχνουν την πραγματική τους δύναμη. Δείχνουν δηλαδή ότι όλοι οι χώροι εργασίες, είτε αυτά είναι σχολεία, είτε είναι καράβια, είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι δημόσιες επιχειρήσεις, δεν δουλεύουν χωρίς τους ανθρώπους. Αυτούς δηλαδή που πραγματικά βάζουν πλάτη και καθημερινά παράγεται όλος αυτός ο κοινωνικός πλούτος. Είναι η προώθηση της ψήφισης ενός νομοσχεδίου που αφορά τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Είναι ο κώδικας, ο οποίος ρυθμίζει και καθιερώνει τους κανόνες για τη διεξαγωγή των πολιτικών δικών. Στο νέο αυτό νομοσχέδιο εναντιονόμαστε πανελλαδικά. Ξεχωριστή συγκέντρωση μπροστά από το διοικητήριο και πορεία στην πόλη πραγματοποίησαν και τα μέλη του συντονιστικού σωματείων και συλλόγων που κατά κύριο λόγο πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο σε ένα σημαντικό ποσοστό είναι στο δρόμο, είναι απεργούν δηλαδή, παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι προσωπικό ασφαλείας. Από ό,τι μαθαίνω, θα δηλώσουν ότι απεργούν παρόλο που δουλεύουν σαν προσωπικό ασφαλείας, ότι συμμετέχουν στην απεργία. Οι εκπαιδευτικοί της Ζακύνθου δηλώνουν δυναμικό παρόν με 43% αποχή από τα σχολιά μας. Απέχουν, προσπαθώντας να διαμαρτυρηθούν σε ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας που μπαίνει στα σχολεία μας, δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον. Η προσέλευση στις συγκεντρώσεις και τις πορείες κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική με δεδομένη την ασταμάτητη δυνατή βροχή, ενώ η συμμετοχή στην απεργία παραπάνω από θετική. Νέα απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.